Γεια σα, ομάδα και καλώ ήρθατε σε αυτό το βίντεο, όπου θα σα δείξω κάποια πολύ βασικά tips για μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική αμυντική λειτουργία στο FIFA 23. Πάμε να δούμε τι πρέπει να προσέξουμε και τι είναι αποφύγουμε όταν αμυνόμαστε. Ξεκινάμε με τι προθυμένε παλιέ. Πρέπει να προσέχουμε τι κινήσει που κάνουν στο χώρο οι παίκτες τη αντίπαλη ομάδα, ώστε να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τι σωστέ αλλαγέ παιχτών ώστε να καλύψουμε όλου του απαραίτητου χώρου. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμία προθυμένη παλιά. Να περάσει την άμυνά μα. Επόμενο πολύ σημαντικό, η αλλαγή παίχτη με το δεξί αναλογικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο πιο βασικό τρόπο για να αλλάξουμε παίχτη στο παιχνίδι είναι με το πλήκτρο Ελένα. Παρ' όλα αυτά, όμω, αν θέλουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην άμυνα, είναι απαραίτητο να βάλουμε στο παιχνίδι μα την αλλαγή παίχτη με το δεξί αναλογικό. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να επιλέγουμε εμεί ποιον παίχτη θα θέλουμε να χειριστούμε και όχι αυτόματα ό,τι θα μα προτείνει καλύτερα το πλήκτρο Ελένα. Τελευταίο και πολύ βασικό τύπο αφορά τα βιαστικά και τυφλά μαρκαρίσματα. Εφόσον επιλέξουμε και έχουμε στον δικό μα χειρισμό κάποιον συγκεκριμένο παίκτη στην άμυνα, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ώστε να καταφέρουμε να διαβάσουμε όλε τι κινήσει του αντιπάλου, ώστε να δώσουμε τι καλύτερε επιλογέ στον εαυτό μα ώστε να μηνθούμε είτε υπομονετικά, κλείνοντα του χώρου που χρειάζεται ώστε να κάνει λάθο ο αντίπαλο και να κάνουμε το απαραίτητο το κλέψιμο, είτε με ένα πολύ πιο άμεσο διάβασμα τη φάση να κάνουμε ένα πολύ πιο επιθετικό και γρήγορο μαρκάρισμα για να κλέψουμε την μπάλα. Λάθο αλλαγέ παιχτών χωρί λόγο και πολύ βιαστικέ κινήσει, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα δημιουργήσουν πολύ μεγάλα κοινά στην άμυνα που δύσκολα θα καλυφθούν. Α δούμε και μερικά παραδείγματα. Σε αυτό εδώ το παράδειγμα ελέγχω έναν παίχτη, περιμένω να δω τι θα κάνει ο αντίπαλο, όμω παρατηρήστε ότι κάποιο αντίπαλο παίχτη ταυτόχρονα κάνει ένα επιθετικό τρέξιμο στο κενό χώρο. Επιλέγω να κάνω το μαρκάσμα του παίχτη που τρέξει στο κενό χώρο, ώστε να κόψω μια πιθανή προθυμένη μπάλια που θα δημιουργήσει πρόβλημα στην άμυνα. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνω να κρατήσει ο αντίπαλο παραπάνω την μπάλα και να τον εμποδίσω να κάνει μια γρήγορη επίθεση. Όσο εγώ προσπαθώ να κάνω το αμυντικό τρέξιμο και να καλύψω τον παίχτη που τρέξει στο κενό χώρο, με το teammate contain στέλνω έναν δικό μου παίχτη στον αντίπαλο που έχει την μπάλα. Το default πλήκτρο στο χειριστήριο είναι το R1 ώστε να τον μαρκάρω και να τον εμποδίσω να κάνει τη συγκεκριμένη επίθεση. Αφήνω την φάση να εξελιχθεί για να δούμε ότι παρόλο που στη συνέχεια έκανα πάλι σωστά μαρκαρίσματα, η μπάλα πήγε στο κέντρο τη περιοχή, δυστυχώ όμω με μια κότρα που δεν είναι στον έλεγχό μα, ο αντίπαλο καταφέρνει να σκοράρει. Στην επόμενη φάση έχουμε ένα κοινό στην άμυνα κάτω δεξιά για μα. Υπομονωτικά περιμένω με τα CB μου να δω πού θα πάει ο αντίπαλο, κάνει έξτρα και ορμάω για το κλέψιμο. Εδώ βλέπουμε σε επανάληψη σε πιο αργή ότι όταν αλλάζω πρώτη φορά παίχτη και παίρνω το πρώτο μου CV, Κάνω μια μικρή κίνηση να καλύψω τον χώρο προ τα δεξιά, μήπω και κάνει την προωθημένη παλιά, ώστε να κάνω το ανημίσουν και να αναχαιτήσω εκεί την επίδεσή του. Εφόσον όμω παρατηρώ ότι ο παίκτη ο αντίπαλο κρατάει την μπάλα, έχω στον έλεγχο μου τα 2 CB, είναι κλειστέ οι διαθέσιμε πάσε, και εφόσον παρατηρώ ότι κάνει παραπάνω κοντρόλ και αυτό τον οδηγεί ώστε να χάσει τον έλεγχο τη μπάλα, τότε και κάνω την κίνηση μου με τον αμυντικό και τον κλέβω να τονίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, για καλύτερο έλεγχο και περισσότερο χειρισμό στον αμυντικό που έχουμε επιλέξει, κάνουμε πλάγια βήματα και μικροκινήσεις με το πλήκτρο Jockey. Το default πλήκτρο στο χειριστήριο είναι το L2. Τελευταίο παράδειγμα βλέπουμε εδώ είναι ένα επιτυχέ μαρκάρισμα που αφήνει ελεύθερο χώρο στον αντίπαλο να τρέξει με την μπάλα, όμω βλέπουμε πάλι ένα επιθετικό που κάνει τρέξιμο στο κενό χώρο, εκεί αλλάζω παίχτη με το δεξιά αναλογικό, κυνηγάω τον παίχτη που τρέξει στο κενό χώρο ώστε να εμποδίσω την προωθημένη παλιά και ταυτόχρονα με το πλήκτρο Teammate Contain, όπω είπα και προηγουμένω με το Arena Default πλήκτρο στο χειριστήριο, στέλνω παίχτη κοντά του ώστε να τον μαρκάρουν και να τον εμποδίσουν στο επιθετικό του τρέξιμο. Ο αντίπαλο παίρνει με στη μεγάλη περιοχή, κάνει μια εξτρατρίπλα, εκεί ο παίχτη είναι δίπλα του, είναι διαθέσιμο όσο εγώ συνεχίζω να μαρκάρω τον παίχτη που είναι στο πέναλτι ώστε να μην πάρει κάποια προθυμένη παλιά ή κάποιο cutback και βρίσκω την κατάλληλη ευκαιρία να κάνω το κλέψιμο μία εξτρά παρατήρηση σε μία αντίστοιχη φάση που θα δούμε ότι ο αντίπαλο θα έχει πιθανή cutback πάσα, δηλαδή μια πάσα προ τη μεγάλη περιοχή στο πέναλτί μα ώστε να βρει κάποιον ελεύθερο συμπέχτη του. Αν πατήσουμε δύο φορέ το πλήκτρο R1, θα οδηγήσει δύο παίκτε από την άμυνα μα να καλύψουν τι πιο κοντινέ πιθανέ πάσει που θα έχει στη διάθεσή του ο αντίπαλο. Αυτά είναι λοιπόν τα δικά μου βασικά tips για μια καλύτερη και πιο αποτελεσματική άμυνα στο FIFA 23. Αν βρήκατε χρήσιμο το βίντεο μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι για το καθημερινό περιεχόμενο. Και εμείς ομάδα τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο ή live stream.